Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το Ήπειρος στη Βιέννα και την εκπομπή «Η ώρα της Ήπειρου». Μία ακόμη, μία νέα εβδομάδα ξεκινά, Δευτέρα σήμερα, 13 Φεβρουαρίου. Και είμαστε μαζί για να δούμε την επικαιρότητα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσω αμέσως υπενθυμίζοντάς σας τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας για να μας λέτε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας ή τα θέματα που θέλετε να αναδείξουμε. Λοιπόν, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2651-068-541 και 68542 ή να μας στέλνετε SMS στο 6970-4247-82. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση oraipiru@gmail.com και φυσικά να ακολουθείτε την εκπομπή μας στο προφίλ της στο Facebook «Η ώρα της Ήπειρου» με ελληνικούς χαρακτήρες. Επίσης, μπορείτε να ακολουθείτε το Ήπειρο στη Βιέννα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, το Twitter και το YouTube, όπου και αναρτώνται όλα τα ρεπορτάζ από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, καθώς και οι εκπομπές μας. Και φυσικά, να παρακολουθείτε το πρόγραμμα του καναλιού μας live streaming και σε υψηλή ευκρίνεια στην ιστοσελίδα www.epirostvienna.eu. Λοιπόν, είναι έντονη η επικαιρότητα και σε ολόκληρη τη χώρα και στην περιοχή μας. Γίνονται πράγματα. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς και έτσι είναι συχνές οι επισκέψεις των εκπροσώπων των κομμάτων, είτε κυβερνητικών είτε της αντιπολίτευσης. Έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν δεν ξέρουμε ακριβώς τον χρόνο των εκλογών, που είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα τον μάθουμε. Σε επίπεδο έτσι πολιτικό, προς το παρόν έχουμε μόνο τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, αλλά φαίνεται ότι σήμερα, ενδεχομένως τέλος πάντων τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 ώρα, θα μάθουμε τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για τον σκοπό αυτό και πιθανά να έχουμε έτσι πολύ σύντομα ανακοινώσεις. Για τη Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν ξέρουμε. Βέβαια, έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όλα τα στελέχη έτσι σε γρήγορση εδώ και αρκετό καιρό εν ώψη των εκλογών και του καθορισμού της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Ας πάμε τώρα λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, τον φωνικό σεισμό ή καλύτερα τους φωνικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία. Έχουν ξεπεράσει τους 35.000 οι νεκροί. Στη χώρα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, έτσι και οργή και προς τον πρόεδρο Ερντογάν, λόγω των, πώς να το πω, των προβλημάτων που αποδείχθηκε ότι είχαν πολλά κτίρια στην περιοχή, τα οποία κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, σε αντίθεση με άλλα δίπλα που δεν υπέστησαν τόσο μεγάλες ζημιές, δηλαδή ολική κατάρρευση. Έχουν ξεκινήσει και οι συλλήψεις εργολάβων στην Τουρκία. Εκατοντάδες είναι οι εργολάβοι, για τους οποίους έτσι οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί. Στη Συρία επίσης πάνω από 3.500 τα θύματα. Το δυσάρεστο να πω είναι ότι έχουν αρχίσει να αποχωρούν πλέον οι ομάδες διάσωσης, όπως και από την χώρα μας. Οι δύο ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην περιοχή τα προηγούμενα 24 ώρα επέστρεψαν στην Ελλάδα, και αυτό γιατί σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, έτσι, όταν περνάνε τόσες μέρες εκμηδενίζονται σχεδόν οι ελπίδες για την ανέβρεση ζώντων, επιζώντων. Ωστόσο, σήμερα, και αυτό είναι έτσι ενδεχομένως ένα θαύμα στα χαλάσματα, από την Τουρκία ανακοινώθηκε ότι μία 6χρονη και μία 70χρονη διασώθηκαν μετά από 178 ώρες μέσα στα ερείπια, μέσα στα χαλάσματα και σε αυτή τη σκόνη, χωρίς φυσικά νερό, χωρίς φαγητό. Εντοπίστηκαν από τους διασώστες της Τουρκίας. Τι να πει κανείς. Μετά λέμε ότι ούτε τα στατιστικά στοιχεία, ούτε τα πρωτόκολλα έχουν σημασία, όταν μετά από τόσες ημέρες, 7η ημέρα, νομίζω 8η ημέρα σήμερα, έχει περάσει μια εβδομάδα από τον σεισμό, συνεχίζονται να εντοπίζονται ζωντανοί στα χαλάσματα. Και μακάρι να συνεχιστεί για όσο το δυνατόν περισσότερους. Βέβαια, ήδη τα στοιχεία κάνουν λόγο για πολύ μεγάλες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς τον επόμενο
το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι είναι και πάρα πολύ οι αγνοούμενοι. Λοιπόν, με αυτά έτσι, τα βασικά της επικαιρότητας, εμείς θα ξεκινήσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Λιγότερες σήμερα οι εφημερίδες, Δευτέρα. Οπότε πάμε να δούμε πώς σταχυολογούν αυτές τα σημαντικότερα ζητήματα της σημερινής ημέρας. Ας ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Τα Νέα». Η μεγάλη έξοδος έως το τέλος του 2023 βγείται στη σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι πληρούν όλα τα κριτήρια. Το παράθυρο για έξοδο και πριν από τα 62 έτη. Τι ισχύει για μητέρες με ανήλικο και για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα τα προηγούμενα χρόνια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τους εκπαιδευτικούς. Η ευκαιρία χάνεται, να βγείτε δηλαδή στη σύνταξη νωρίτερα, αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες που έχουν δοθεί. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Με 51,92% ο νέος πρόεδρος της Κύπρου. Τι συνεπάγεται η εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη, προανήγγειλε σχηματισμό κυβέρνησης ευρείας αποδοχής. Πάμε και στον σεισμό. Όσα κρύβουν τα ερείπια. Μια έτσι, ανταπόκριση σε εισαγωγικά του Ευθύμη Λέγα, του πρόεδρου του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ. Εκατοντάδες αιτήματα για βοήθεια από ανθρώπους που άκουγαν τους συγγενείς τους να φωνάζουν κάτω από τα χαλάσματα. Και μια ιστορική έτσι, συνάντηση μέσα σε πολύ θερμό κλίμα ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον Μευλούτ Τσαβούσογλου. Μην περιμένουμε σεισμό για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, το μήνυμα που έστειλαν. Πληστηριασμοί, ρύθμιση ανάσα, βάζει φρένο στις κατασχέσεις. Τα 4 μέτρα που θα πάνε άμεσα στη Βουλή, με δική του πρόταση, απαντάει το ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε νομοθετικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Φαίνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση πάμε. Εξάλλου, αυτός ήταν και ο στόχος του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να προλάβει εν ώψη των εκλογών τέτοιες εξαγγελίες. Μεταγραφές. Νέο ρήγμα στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ-Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος, ήδη δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν μεταγραφεί στο κυβερνών κόμμα. Καταρρύψεις, άγνωστα περίεργα αντικείμενα σε ΗΠΑ και Καναδά. Μετά τα μπαλόνια έτσι, από την Κίνα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέριψαν κι άλλο ένα αντικείμενο, τουλάχιστον ένα, αγνώστου προέλευσης. Δεν έχουν εξηγήσει μέχρι στιγμής επαρκώς τι ήταν αυτό που κατέριψαν στον Καναδά και σε άλλα σημεία. Καρδιολόγοι και διαβητολόγοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ειδικά ιατρία. Και όλες οι προτάσεις για την επιστροφή των γλυπτών, ένας φάκελος έτσι που ανοίγουν τα νέα. Σωστά. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Τα μυστικά ενός μυστικού δείπνου. Τα συνεχόμενα ταξίδια του Μαργαρίτη Σχοινά στις χώρες του κόλπου. Μία έρευνα της εφημερίδας των συντακτών. Της οργάνωσης Follow the Money και των Reporters United. Μια σύμπραξη δημοσιογράφων. Από το μυστικό γεύμα με τους Μπιν Σαλμάν, Μητσοτάκη, Καϊλή στην Αθήνα, ως τα πληρωμένα ταξίδια της business της ελληνικής κυβέρνησης με τα Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία και την αφωνία του για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Είναι νομίζω έτσι ορατή η σύνδεση που επιχειρεί η εφημερίδα. Η εκοφαντική σιωπή των δημοσκόπων για τη ΜΑΡΚ σε ό,τι αφορά τα εικονικά τιμολόγια. Ένα θέμα που έχει αναδείξει η εφημερίδα των συντακτών. Τουρκία-Συρία, πάνω από 33.000 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Παράθυρο για διμερείς επαφές μετά τη συνάντηση Δένδια-Τσαβούσογλου. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Κύπρος εκλογές, νέος πρόεδρος φυσικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε ό,τι αφορά την Greek Mafia, εμπλοκή της και σε παράνομες ελληνοποιήσεις. Πληστηριασμοί, αμήχανη και κοινική η κυβέρνηση, κατασχετήρια από φανς σε δανειολήπτες επιδίδει ο γιος του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ευάγγελου Ντογιάκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, έτσι και δημοσιεύματα που υπήρξαν το Σαββατοκύριακο. Στην παιδεία, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη Νίκη Κεραμέως. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς ξεκινά μια σειρά κινητοποιήσεων
για τους εκπαιδευτικούς και στη Θεσσαλονίκη χρυσή αλληλεγγύη γεύματα αγάπης της κοινωνικής κουζίνας ο άλλος άνθρωπος από τη Δημοπρασία των Μεταλλίων του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαίδη. Και μεθαύριο έχει κλειστεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους καλλιτέχνες. Μετά από έτσι αυτή τις κινητοποίησεις τόσων ημερών υπάρχει μια συνάντηση την Τετάρτη. Για την Τετάρτη. Και στη Super League παρών με ανατροπή πήγε Θεσσαλονίκη, είδε 2-1 τον Άρη και απήλθε στους συν 4 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Αυτά και από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τα ποσά για τις νέες συντάξεις για όσους συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2023. Οι συντάξεις στο πρωτοσέλιδο και επίσης ένα ακόμη οικονομικό θέμα. Βήμα-βήμα η δήλωση για εισοδήματα από ακίνητα. Ποιες είναι οι κλίμακες φορολόγησης, τι ισχύει για έσοδα από μισθώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και τα ΣΟΣ για το έντυπο Ε2 για 3,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. 3χρόνια.gov.gr, τέλος στις ουρές ταλαιπωρίας για 1.500 έγγραφα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έτσι, του κράτους. Στα άλλα θέματα, το φωνικό ρήγμα έγινε γέφυρα αλληλεγγύης, επίσκεψη Δένδια σε Άδανα και Αντιόχεια και επίθεση φιλίας από Τσαβούσογλου. Έτσι είναι και συγκλονιστικές και οι δηλώσεις των μελών της ΕΜΑΚ, των ομάδων διάσωσης που επιστρέφουν έτσι και αποτυπώνουν αυτά που είδαν και πραγματικά όλοι κάνουν λόγο για τη χειρότερη καταστροφή που έχουν δει. Μάλλον πολλοί από αυτούς ακόμη και από την έναρξη της καριέρας τους. Ολοκληρώθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ακρόπολη. Επίσης, νίκησε με 52% νέος πρόεδρος της Κύπρου, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στην αγορά, έχουν γίνει 4.000 έλεγχοι με πρόστιμα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. Για να δούμε και τα αθλητικά στον ελεύθερο τύπο. Πράσινη νίκη με ανατροπή, 2-1 στο Χαριλάου. Στη μάχη για τον τίτλο η επιστροφή της Manchester United και 10 σερί νίκες ασταμάτητη ο Γιάννης Αντετοκούμπο φυσικά και η Bucks. Αυτά και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Χάρισαν 58 δις ευρώ στήσεις πρακτικές, γιγαντιαίο σκάνδαλο με την απαλλαγή φορολογίας των φαντς που ετοιμάζονται να βγάλουν συγγνώμη, αλλά θα το πω σωστά γιατί έτσι όπως είναι ο τίτλος μπερδεύτηκα λίγο. Γιγαντιαίο σκάνδαλο με την απαλλαγή φορολογίας των φαντς που ετοιμάζονται να βγάλουν στο σφυρί 700.000 ακίνητα. Εκτίμηση σοκ από τον ΟΗΕ. Πιθανόν οι νεκροί από τον σεισμό να ξεπεράσουν τους 50.000. Μάλλον είναι μετριοπαθείς αυτοί οι υπολογισμοί με δεδομένο ότι ήδη έχουμε φτάσει στους 35.000. Για να δούμε. Δένδια Τσαβούσογλου, οι σεισμοί μας έφεραν πιο κοντά. Καθαρή νίκη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, νέος πρόεδρος της Κύπρου. Εισάγονται βραχιολάκια ταυτοποίησης ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Τι λέει η εγκύκλειος της αναπληρώτριας Υπουργού Μίνας Γκάγκα. Σε καραντίνα, το γυροκομείο κολαστήριο στον Κορυδαλό. Και μεγαλώνει η οργή στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό. Και εκεί έχουν προβλήματα. Ο εφιάλτης των τεκμηρίων, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Ο βρόχος των τεκμηρίων απειλεί και φέτος τους φορολογούμενους, ειδικά όσους απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το 2022, όπως κάποιο ακίνητο ή αυτοκίνητο, τα οποία δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά τους. Αυτά και από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε και στην τελευταία εφημερίδα, στην Ναυτεμπορική. Ωραία. Crash test για ΣΔΙΤ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανατροπές από επιτόκια, κόστη κατασκευής και όλες οι προωθούμενες συμπράξεις.
Θερμός αναγκαλισμός για τους δύο λαούς, η συνάντηση δεν διατσαβούσοκλου. Στην Κυπριακή Δημοκρατία νέος πρόεδρος ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι πολίτες δεν θέλουν νέα πειράματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ο Νότης Μηταράκης, υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής εν ώψη των εκλογών. Και Υπουργείο Οικονομικών, τι αλλάζει στη φορολόγηση των ενοικίων. Αυτά και από το πρώτο σέλιδο της ναυτεμπορικής. Επιστρέφουμε εμείς εδώ για να δούμε έτσι τι γίνεται και στην περιοχή μας, αλλά φυσικά και σε ολόκληρη τη χώρα, στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα κινητοποιήσεις, απεργία και αποχές από την αξιολόγηση. Και θα συνομιλήσουμε. Δεν ακούω αν είμαστε εντάξει με τη σύνδεση. Όχι, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, οπότε εμείς θα πάμε να δούμε τι συνέβη χθες στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στα Γιάννενα, με κεντρικό ομιλητή τον Διονύση Τεμπονέρα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος και δικηγόρο εργατολόγο που γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα της οικονομίας, του ασφαλιστικού και των εργασιακών σχέσεων. Είχε μεγάλη συμμετοχή αυτή η εκδήλωση. Πάμε να δούμε τι έγινε και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Παρουσία πλήθους κόσμου, μελών και υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πραγματοποιήθηκε το πρωί η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με κεντρικό ομιλητή, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Διονύση Τεμπονέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αντιπαραθέτει ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό, κοστολογημένο, που ικανοποιεί τις ανάγκες των πολλών και αναδεικνύει τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, όπως ανέφερε ο κύριος Τεμπονέρας, καταθέτοντας την προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την οικονομία, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και το επίκαιρο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η παρουσία όλων σήμερα εδώ είναι εκείνη η οποία σηματοδοτεί την έναρξη όχι απλά μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, αλλά μιας πορείας συμμετοχικής, μιας πορείας αλληλεπίδρασης και διάδρασης με το λαό, μιας πορείας η οποία θα έχει ως κατάληξη να γίνει σε όλους σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα σχέδιο ρεαλιστικό, ριζοσπαστικό, ένα σχέδιο βιώσιμο. Ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να κάνει πράξη τις τομές, εκείνες τις οποίες έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Είναι μια συγκυρία όπου το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, το αίτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης, παραμένει πιο επίκαιρο και πιο αναγκαίο από ποτέ. Χρειαζόμαστε την πολιτική αλλαγή, γιατί κατά την άποψή μου η κυβέρνηση αυτή πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί γιατί είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία επέλεξε να πορεύεται με τους πάτσιδες της ρεμούλας και της απαχτής και να μην ταχθεί στο πλευρό των Νικολαίδηδων, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να βγουν στο προσκήνιο οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Προσέξτε, όχι οι φτωχοί, οι πολλοί πρέπει να βγουν στο προσκήνιο. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βγουν στα ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, αυτού που είναι μόνιμα στο παρακάτω αμπάρι. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, γιατί ο τόπος χρειάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο και υπάρχει το σχέδιο αυτό. Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει και το πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύουμε, σας είπα ανοιχτικά μερικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα για το κομμάτι των πληστηριασμών, όχι θεωρητικά. Σας είπα μερικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα για το τι θα κάνουμε στις συντάξεις. Σας είπα μερικά πράγματα πολύ συγκεκριμένα για τους μισθούς, για το πώς θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ, πώς θα την αριθμοποιήσουμε και θα αυξήσουμε τους μισθούς και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, πώς θα μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα, στα είδη πρώτης κατανάλωσης, στα τρόφιμα, πώς θα φέρουμε ένα πέπλο προστασίας στο κοινωνικό κράτος, πώς θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις καθηγητών, δασκάλων, πώς θα προσλήψουμε μόνιμο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου πράγματι να μπορεί de facto να στηριχθεί το σύστημα υγείας, πώς θα αποκαταστήσουμε τη λαϊλασία των δημοκρατικών θεσμών, βλέποντας και αειδιάζοντας με το σκάνδαλο των υποκλοπών και αυτά τα οποία συμβαίνουν
και εκείνους οι οποίοι, αν θέλετε, ασελγούν πάνω στο σώμα αυτό που ονομάζουμε κράτος δικαίου και δημοκρατίας. Είμαστε λοιπόν εδώ, φέρνοντας το σχέδιο αυτό και κουβεντιάζοντάς το με τους πολίτες. Το εξειδικεύουμε, το εμπλουτίζουμε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αντλεί πρακτικές από ανάλογες παρεμβάσεις που συμβαίνουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν υποσχόμαστε, όπως σωστά λέει και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, τον παράδεισο. Υποσχόμαστε όμως ότι μπορούμε πράγματι να σταματήσουμε την κόλαση και να βγούμε σε ένα ξέφυτο δημιουργίας και πρόοδου. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ πράγματι θα είναι η νίκη της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα μήνυμα και προς τις υπόλοιπες νέες συντηρητικές δυνάμεις της Ελλάδας, αλλά και ένα μήνυμα δημοκρατίας και πρόοδου σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη, το έχουν ανάγκη οι ευρωπαϊκοί λαοί, λόγω ακριβώς της δεξιότροφης μετατόπισης που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος και η διεθνής συγκυρία. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σε μια μικρή γωνιά της Ευρώπης, έχει την ιστορική ευθύνη και θα το κάνει πράξη να μπορεί να φέρει μια χτίδα δημοκρατίας σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δικαιοσύνη παντού λοιπόν. Δημοκρατία παντού, συντρόφοι και σύντροφοι. Γράφει ο Μπρέχτ, η πραγματικότητα είναι εκεί και σε περιμένει. Θέλει να αλλάξει. Άλλαξε. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την Ήπειρο και ιδιαίτερα τον ομό Ιωαννίνων άσκησαν οι βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη και ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Σάββας Δημητριάδης. Συντρόφισσες και σύντροφοι και φίλοι, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα έργο στην περιοχή. Η Διόνια Οδό που ολοκληρώθηκε, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης που ανακατασκευάστηκαν ή συμπληρώθηκαν με νέες και που είχαν αφαιθεί στην εγκατάλειψη τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του μαζικού αθλητισμού στην πόλη μας, αλλά και την απόδοση ελεύθερων χώρων στους Γιαννιώτες και στο Δήμο, όπως το Γιαννιώτικο Σαλόνι του Πάρκο Πισινέλα, στρατιωτική φούρνη, στρατιωτικές φυλακές και οικόπεδα στην πλατεία Χατζή. Αντίθετα, κοντά στα 4 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία εμπέζει με μεγάλη ευκολία και υποσχέσεις τους πολίτες του νομού Ιωαννίνων. 38 παράδειγμα, ο οδικός άξονας Ιωάννινα Κακαβιά για την ολοκλήρωση της Ιωάννιας Οδού. Δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και για 30 εκατομμύρια ευρώ ο δρόμος Ιωάννινα Κακαβιά δεν θα είναι αυτοκινητόδρομος, αλλά θα είναι ένας τρίχνος δρόμος. Η Ιωάννινα Καρπάκη και το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι Κακαβιά θα κατασκευαστεί με προαίρεση. Ακόμη και στον παραγωγικό τομέα, η ασφυξία των κτηνοτρόφων της περιοχής μας και η εκτόξευση στις τιμές των ζωγραφών, στην ενέργεια και στα καύσιμα έχουν τη σφραγίδα Μητσοτάκη. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κατάσταση στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πολλούς και ευχάριστη και πολύ πολιτική, θα έλεγα, για τους λίγους και τα καρτέλες προκέρδειας. Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωζώνη και τη δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Βουλγαρία. Βέβαια, εδώ να θυμηθούμε και άλλες πρωτιές, όπως τους θανάτους στην περίοδο της πανδημίας με βάση το ποσοστό πληθυσμού, πρωτιές στον πληθωρισμό, πρωτιές στις τιμές της ενέργειας, πρωτιές στα καύσιμα. Αυτές είναι οι θλιβερές πρωτιές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην Ήπειρο, στον τόπο μας, είναι φανερό πως μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κατάφεραν να κάνουν τον τόπο μας από φτωχό ακόμη φτωχότερο. Η πρόσφατη μελέτη της Eurostat βάζει την περιφέρεια Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου στις φτωχότερες περιοχές ολόκληρης της Ευρώπης. Και όλα αυτά σε μια περίοδο δημοσιονομικής χαλαρότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με άδεια ταμεία, με τρόικα, με δημοσιονομικό στραγγαλισμό, ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα που βελτίωσαν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της περιοχής μας, στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο συντονιστής. Από το 2019 και μέχρι σήμερα, τι έγινε, τι ολοκληρώθηκε, τι σχεδιάστηκε, τι βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην ουσία δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος σε μεγάλο έργο, τέτοιο που να μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή των συμπολιτών μας. Από την πλευρά μας, με όποιες δυνάμεις έχουμε, σε όλα τα επίπεδα προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες, στον κόσμο της εργασίας, στους νέους και στις νέες.
Γινόμαστε αρρωγοί στα προβλήματά τους, τα αναδεικνύουμε και επιχειρούμε να αναδείξουμε λύσεις. Πώς απαντάει η κυβέρνηση? Με παρακολουθήσεις και εκτροπή. Με παλαιοκομματισμό και ανασυγκρότηση της δεξιάς πολυκατοικίας. Με ιδεολογήματα περί αυτορύθμισης αγοράς που ενθαρρύνουν την εσχροκέρδεια και την ιδιωτικοποίηση. Πρόκειται για μια πορεία που βυθίζει τη χώρα και κατεδαφίζει την κοινωνία, που πριονίζει την οικονομία και επαναφέρει το παλιό αγαπημένο μοντέλο ανάπτυξης που μας οδήγησε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Δικαιοσύνη παντού λοιπόν, για να εκφραστεί η επιθυμία και η ανάγκη για μια ουσιαστική ριζική αλλαγή, πολιτική αλλαγή, για μια δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, για πολιτική λογοδοσία, για αποκατάσταση της δημοκρατίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, για μια νέα αρχή, δηλαδή για τη δημοκρατία μας. Έχουμε χρέος να τους σταματήσουμε, να δώσουμε τη μάχη και να νικήσουμε και θα νικήσουμε με τρόπο συλλογικό, αγωνιστικό και ψυχωμένο. Έχει έρθει η ώρα για μια ιστορική πολιτική αλλαγή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, να καθοστώ τα πέφτυνα στο λαό και πέφτουμε πάταγο. Η δημοκρατία για άλλη μια φορά θα νικήσει το σκοτάδι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας και έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, τον κύριο Κώστα Γκανιάτσα, προκειμένου να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με την οποία έχουν εκφράσει φυσικά την διαφωνία τους εδώ και αρκετό καιρό. Καλησπέρα, κύριε Γκανιάτσα, και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχει πάρει η απόφαση η Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων, των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποίησεις, που έτσι στο επίκεντρό τους βρίσκεται η απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης. Μάλιστα. Το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η Γενική Συνέλευση των Προέδρων. Τα αιτήματα των περισσότερων, να πούμε ότι ήταν το 95%, οι οποίοι ας πούμε συμμετείχαν στην υπερψήφιση του πλαισίου δράσης αλλά και γενικά των προτάσεων, και το 100% καθαρά στο τι δράση θα ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει με την αυτοαξιολόγηση. Την Τετάρτη, όπως είπατε και εσείς, έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα μεγάλο κύκλο και απεργιακών κινητοποιήσεων αλλά και αποχής από την αυτοαξιολόγηση, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά δεν προσφέρει κάτι, αλλά αντίθετα μας γυρνάει περίπου 40-41 χρόνια πριν. Αυτό δηλαδή που είχε σταματήσει το 1982, προσπαθεί η σημερινή υπουργός να το επιστρέψει και μάλιστα να το επιβάλλει με τρόπους οι οποίοι είναι αρκετά, θα έλεγα, αντίθετοι, ως πλήρως αντίθετοι με τις αρχές της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, δηλαδή να καλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν το έντυπο της αυτοαξιολόγησης? Ναι, υπάρχουν, από ό,τι έχει βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο, η οποία, να σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας μέσω του μιας τροποποίησης που είχε κάνει στις αρχές, θα λέγαμε του έτους, έφερε την αξιολόγηση στην ουσία μέσω του νομοσχεδίου, ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έφερε ας πούμε την τροπολογία για την άμεση διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, απλώς και μόνο μέσα, για να μην το καταλάβει και πολλοί κόσμος, μέσω ας πούμε ενός άλλου νομοσχεδίου. Καταλαβαίνετε πόσο ας πούμε έτσι είναι η θέση της Υπουργού απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Αλλά το θέμα είναι ότι σε μερικές περιοχές που έχουν βγει οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μπουν στην πλατφόρμα, έχει βγει και έχει αναρτηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, και μπαίνουν στη διαδικασία άμεσα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει να μπουν, πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία, να μην φοβηθούν οι νέοι συνάδελφοι,
Ξέρουμε ότι παίζεται το μέλλον τους, γιατί το Υπουργείο θεωρεί ότι για να μονιμοποιηθούν θα πρέπει να μπουν, να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Εμείς τους λέμε λοιπόν να σταματήσουν αυτή την διαδικασία, να μην συμμετέχουν, και ο κλάδος θα είναι κοντά, έτσι ώστε να μπορέσουμε, ας πούμε, και να υπερασπιστούμε τα εκπαιδευτικά μας και δικαιώματα. Κύριε Κανιάτσα, έχετε ακούσει κι εσείς, είμαι σίγουρη, είναι και από τα επιχειρήματα της πλευράς του Υπουργείου. Γιατί δεν θέλουν οι εκπαιδευτικοί να αξιολογηθούν? Όλοι αξιολογούνται λίγο πολύ. Νομίζω ότι το ακούτε συχνά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας στη δουλειά του καθημερινά κρίνεται και αξιολογείται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και όπως και στη δική σας δουλειά, σε όλες τις δουλειές, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος από πάνω και να πει ότι είστε καλή δημοσιογράφος ή είμαι καλός εκπαιδευτικός ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρούμε ότι εμείς αξιολογούμαστε καθημερινά και μέσα στην τάξη και από τους μαθητές μας και από τους γονείς και γενικότερα και από την κοινωνία. Να σας πω δε ότι καθημερινά στους συλλόγους διδασκόντων οποιαδήποτε προβλήματα, και αν αυτά, ας πούμε, έτσι εμφανιστούν, είτε παιδαγωγικής φύσεως είτε διδακτικής φύσεως, καθόμαστε, συνομιλούμε, βλέπουμε τις πρακτικές που εφαρμόζει καθένας, βλέπουμε, ας πούμε, αν κάπου υπάρχει, ας πούμε, με το μάθημα κάποια υστέρηση ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθούμε να το φτιάξουμε ή να συνεργαστούμε με τον κάθε συνάδελφο έτσι ώστε να πάμε καλύτερα, και αυτό είναι διαρκές και συνεχόμενο. Δεν χρειάζεται γι' αυτό αξιολόγηση για να μας πει ότι θα γίνουμε εμείς καλύτεροι. Να σας πω ότι με την αυτοαξιολόγηση, το μόνο θέμα που, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και η Υπουργός, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, πέρα από την τετράβαθμη, ας πούμε, έτσι, κλίμακα που θα είναι ικανοποιητικός, μη ικανοποιητικός, ικανοποιητικός, πολύ καλός, εξαιρετικός κλπ, θα παίρνουν, λέει, μόρια, τα οποία θα τους βοηθάνε για να εξελιχθούν, ας πούμε, σε διοικητικό έργο ή σε διοικητικές θέσεις. Δηλαδή, στην ουσία, αποξενώνουν τον εκπαιδευτικό από το εκπαιδευτικό το έργο και το διδακτικό το έργο. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς διαχρονικά έχουμε προτείνει ότι πρέπει να έχουμε επιμόρφωση ετήσια πάνω σε νέες τεχνολογίες, πάνω στο ίδιο το αντικείμενο της δουλειάς μας, έτσι ώστε να γινόμαστε εμείς καλύτεροι, και αυτό το αποζητάμε. Δεν θα έρθει όμως η αξιολόγηση να μας πει ότι «Α, εντάξει, γίνεται η αξιολόγηση, τώρα πάμε για να κάνουμε, ας πούμε, μια επιμόρφωση». Θεωρώ ότι αυτά πρέπει να γίνουν και να λυθούν χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, κάποιος έλεγχος από πάνω, έτσι ώστε να μας λέει ότι είμαστε ή δεν είμαστε καλοί. Και δεν θέλουμε αυτή την... Ναι. Με συγχωρείτε. Συνεχίστε. Ναι, και δεν θέλουμε, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία, γιατί το μόνο που βλέπουμε ότι γίνεται και θα γίνει είναι η κατηγοριοποίηση και των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Και τα σχολεία εμείς θέλουμε να είναι ενιαία και ίσα όλα. Δηλαδή, οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να έχουν την άμεση γνώση και τίποτε παραπάνω. Δηλαδή, το να κατηγοριοποιήσεις τα σχολεία δεν είναι κάτι καλό, θεωρώ. Και σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας που έχει εφαρμοστεί από πέρυσι, είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, ότι έχει ξεκινήσει αυτή η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, και αν έχουμε αποτελέσματα και αν επιβεβαιώνεστε ή όχι στον φόβο για κατηγοριοποίηση των σχολείων. Μα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχουμε δει κάποια σχολεία, ας πούμε, που έχουν τεράστιες ανάγκες τα σχολεία μας να γίνουν καλύτερα. Να φανταστείτε εδώ ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση ρίχνει, ας πούμε, την ευθύνη στην αυτοδιοίκηση και στην ουσία αποποιείται των, ας πούμε, προβλημάτων που έχει και των ευθυνών που έχει απέναντι στα σχολεία και στις σχολικές μονάδες γενικότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι πολλών ετών. Δεν είδαμε να γίνεται κάποιο σχολείο καινούριο τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε, ας πούμε, είχαμε και το τραγικό συμβάν με τον μαθητή που πέθανε από το ατύχημα στο Λέβητα, στην Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε συγκινημένοι όλοι από αυτό το γεγονός, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν σχολεία τα οποία θέλουν, ας πούμε, πέφτουν τα βάνια, πλημμυρίζουν νερά, οι αυλές είναι επικίνδυνες για τα παιδιά. Δηλαδή, υπάρχουν χίλια δυο προβλήματα. Η αξιολόγηση είναι αυτή που ευθύνεται για το κακό συναπάντημα που λέμε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, στην εκπαίδευση? Όχι.
Δεν είναι αυτή η αυτοαξιολόγηση. Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέσεις, πρέπει να κάνει έργα, πρέπει να καταλάβει και να ακούσει και τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να πάμε καλύτερα. Και αυτό θέλουμε, αυτό επιζητούμε. Αλλά δυστυχώς το Υπουργείο δεν το κάνει. Και διαχρονικά σας λέω ότι πάντα το Υπουργείο και ο κάθε Υπουργός Παιδείας ή η κάθε Υπουργός Παιδείας ήταν αντίθετη με τον κλάδο. Δεν συμβαίνει πουθενά άλλο αυτό σε κάποιο άλλο Υπουργείο. Μόνο σε εμάς. Μήπως αυτό το λέτε και από τις προσφυγές ενάντια στους αγώνες που είχατε κάνει και πέρυσι, που εντάξει, υπήρξε μια δικαστική ας πούμε, κατεύθυνση από την πλευρά του Υπουργείου και δεν ξέρω αν φοβάστε ότι θα ξαναγίνει και τώρα στις κινητοποίησεις που έχετε εξαγγείλει για το επόμενο διάστημα, γιατί μιλάμε για απεργία αποχή από την αξιολόγηση, την 24ωρη απεργία της Τετάρτης, αλλά και παράλληλες τάσεις εργασίας που θα ανακοινωθούν κατά τόπους. Ναι, ακριβώς. Κάθε φορά που θα γίνεται η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης θα υπάρχει, ας πούμε, κάλυψη των συναδέρφων από την ΟΛΜΕ και της εκάστοτε ΕΛΜΕ, έτσι, της κατατόπους ΕΛΜΕ, να μπορούν να απέχουν και να απεργούν από τη διαδικασία. Φοβόμαστε ότι πραγματικά ο Υπουργός για άλλη μια φορά μπορεί να καταφύγει πάλι σε δικαστικές οδούς. Εμείς θα είμαστε εδώ και η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι. Θα το παλέψουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε και πιστεύω ότι θα έρχουμε άλλη μια νίκη απέναντι στο Υπουργείο. Να φανταστείτε ότι ήταν μεγάλη και το ποσοστό της αποχής απέναντι στην εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, άσχετα αν αυτή επιβλήθηκε έτσι όπως επιβλήθηκε. Όμως δεν είδαμε να φέρει και κανένα αποτέλεσμα και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είδαμε πραγματικά κανένα αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή... αυτό που λέμε ότι ενώ βλέπουμε πού πάει το νερό και θα κάνει ζημιά, εμείς το αφήνουμε και τρέχει. Αυτό είναι όλο το θέμα. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, κύριε Γκανιάτσα, ότι εφόσον δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα από την εξωτερική αξιολόγηση, γιατί φοβάστε για την αυτοαξιολόγηση ή, εν πάση περιπτώσει, μήπως κινούνται κάποια πράγματα προκειμένου έτσι, να δούμε την επιφάνεια ότι προχωράει η αξιολόγηση, να πούμε ότι προχωράει η αξιολόγηση, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς γενικά πιστεύουμε ότι εάν περάσει κάποιο τέτοιο μέτρο θα έχουμε και επιπλέον θέματα αργότερα. Να σας πω, να φέρω ένα παράδειγμα. Αν ήθελε η κυβέρνηση πραγματικά να πει ότι η αυτοαξιολόγηση και γενικά η αξιολόγηση είναι καλή, αν ήθελε, πιστεύω εγώ προσωπική μου άποψη, δεν θα χρειαζόταν να βάλει σε ομοιρία τόσους χιλιάδες νεοδιόριστους, θα τους είχε μονιμοποιήσει. Δυστυχώς αυτό δεν το κάνει. Τι λέει, τι έρχεται και λέει το Υπουργείο, ότι θα γίνει αξιολόγηση δοκιμαστικά σε αυτούς στην ουσία, έτσι, και θα μονιμοποιηθούν. Δηλαδή αν δεν κάνουν αξιολόγηση, δεν μονιμοποιούνται. Και φαντάζεστε τι μπορεί να επιφέρει αυτό το μέτρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, ήταν και υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είναι πολύ. Η μνήμη μας, ας πούμε, είναι κοντά και βλέπουμε ότι θυμόμαστε ότι πολλοί συνάδελφοι έτσι βγήκαν σε διαθεσιμότητα. Ποιος μας λέει ότι σήμερα αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει ή οτιδήποτε άλλο. Μετά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλοί λένε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να κάνουν την αυτοαξιολόγηση γιατί θέλουν να κάθονται ή δεν είναι τεμπέληδες ή οτιδήποτε άλλο. Να σας πω ένα πράγμα μόνο, ότι οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι αντί να έχουν εκπαιδευτικό παιδαγωγικό ρόλο, στην ουσία θα γίνουν ελεγκτές της αυτοαξιολόγησης. Θα υπάρχουν οι επόπτες, αναπεριφέρεια, αναδιεύθυνση και θα υπάρχει και το υποπτικό συμβούλιο. Δηλαδή θα υπάρχει ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων που αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο τον κάθε εκπαιδευτικό στη σχολική μονάδα και αντί αυτό γίνεται κάτι άλλο. Άρα καταλαβαίνετε γιατί πρέπει εμείς να μην ανησυχούμε για το τι μέλη γενέστε και αργότερα. Έτσι. Είναι θέματα τα οποία τα βάζουμε προς σκέψη και προς συζήτηση. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση, αλλά όχι τέτοιου τύπου αλλαγές στην εκπαίδευση. Να μπορέσουν οι εκπαιδευτικές τάξεις να έχουν εξοπλισμό, τέτοιον ώστε να μπορεί ο κάθε συνάδελφος να βρει πηγές ή οτιδήποτε θέλει και να τις έχει άμεσα σε επαφή με τους μαθητές.
να υπάρχει δηλαδή ο τεχνολογικός αυτός εξοπλισμός, να υπάρχουν οι επιμορφώσεις, να υπάρχουν τα σεμινάρια, να υπάρχουν τα βιβλία τα οποία θα καταδεικνύουν τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές και διδακτικές, ας πούμε, νοοτροπίες που πρέπει να υπάρξουν και να εφαρμοστούν, και όχι, ας πούμε, να τρέχουμε απλώς και μόνο για να λέμε ότι είμαστε καλοί εκπαιδευτικοί και τελείωσε το θέμα. Εκτός αυτού, και ένα τελευταίο θέλω να πω, και πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουν, αυτό που είπε και ο Υπουργός και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκπαιδευτικοί θα παίρνουν μόρια. Θα παίρνουν μόρια τα οποία θα τα χρησιμοποιούν για διοικητική άνοδο. Άρα λοιπόν διώχνει τον εκπαιδευτικό από την τάξη. Γι' αυτό αξιολόγησε. Δεν τον κρατάει στην τάξη. Οπότε γιατί να το θέλουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μία συνεργασία, μία συνάντηση, ένας διάλογος μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου και των συνδικαλιστικών ενώσεων, προκειμένου και να προχωρήσει ενδεχομένως η αξιολόγηση, αλλά με τρόπο που και εσείς από την πλευρά σας θα πιστεύετε ότι διασφαλίζει και τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, αλλά και μία τομή στην παιδεία για να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Εμείς το επιζητούμε. Μέχρι σήμερα ο Υπουργός, όποτε έχει ζητήσει η ΟΛΜΕ και γενικότερα το συνδικαλιστικό όργανο, έχει ζητήσει συνάντηση ή καταφεύγουμε στην Υφυπουργό Παιδείας ή στον Γραμματέα Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Το θέμα είναι ότι η ίδια αποφεύγει οποιαδήποτε συνάντηση και διάλογο. Εμείς επιζητούμε τον διάλογο με το Υπουργείο. Θέλουμε να κάνουμε διάλογο με το Υπουργείο, έτσι ώστε να δώσουμε και τα θέματα αλλά και τις προτάσεις που έχουμε και από το επιστημονικό όργανο, την ΚΕΜΕΤΕ, αλλά γενικότερα και από τις θέσεις που έχουμε διαχρονικά. Εάν αυτό το πράγμα γίνει από το Υπουργείο, θεωρώ ότι μπορεί να προχωρήσει η εκπαίδευση, να πάει πολύ καλύτερα και να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές μας, όχι για μας. Το θέμα είναι ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνει καλύτερα, ότι όχι για να έχουμε εμείς καλύτερες συνθήκες, που το επιζητούμε και αυτό, αλλά να γίνει καλύτερη για τους μαθητές μας. Δεν πρέπει να αποκόπτονται οι μαθητές από την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι, και θα πρέπει φυσικά όλες οι καινούργιες τομές που υπάρχουν να μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι ώστε τα παιδιά μας να πάνε καλύτερα. Αυτό επιζητούμε, μακάρι να γίνει. Την Τετάρτη, κύριε Γκανιάτσα, είπαμε έχουμε την 24ωρη απεργία. Θα γίνει και κάποια άλλη κινητοποίηση εδώ στα Γιάννενα, συγκέντρωση ενδεχομένως. Ναι, θα έχουμε στην Ακαδημία, θα συγκεντρωθούμε. Από εκεί θα ξεκινήσει πορεία στην πόλη και θα μεταβούμε και στην περιφέρεια, έτσι ώστε να δώσουμε τα ψηφίσματα και τις θέσεις στην περιφερειακή διευθύντρια. Και φυσικά να δούμε και να ακούσουμε τι θα μας πει και η ίδια με βάση αυτές τις συνομιλίες και τις συναντήσεις που έχει με την Υπουργό και την Υφυπουργό. Πώς τη βρίσκεται τη διάθεση των συναδέλφων σας, γιατί πάντα ζητούμενο είναι η συμμετοχή και ξέρουμε ότι είναι και δύσκολες εποχές για κινητοποίησεις. Οι συνάδελφοι ήταν και είναι πάντα μπροστά όταν πρόκειται για τομές τις οποίες πρέπει να γίνουν και από εμάς ή οπουδήποτε αλλού. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται και για το μέλλον το δικό μας αλλά και της εκπαίδευσης, είμαι σίγουρος ότι θα συμμετέχουν, θα έχουμε μεγάλο ποσοστό και έτσι πρέπει να είναι. Και φυσικά και έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι αυτό το πράγμα δεν βοηθάει πλέον την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά είναι boomerang στο να έρθει σε εμάς, ας πούμε, και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Σίγουρα θα υπάρχει μεγάλο ποσοστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και πιστεύω το επόμενο διάστημα, έτσι, το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει ξανά και εμάς και εσάς. Είναι σίγουρο και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε θέμα, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι πραγματικά σημαντικό, όπως βέβαια και η εκπαίδευση, αλλά αφορά και τις ζωές πολλών ανθρώπων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και στο σημείο αυτό της εκπομπής θα μιλήσουμε έτσι για ένα θέμα που και από τον σταθμό μας, αλλά και γενικά νομίζω στην περιοχή μας, και μετά έγινε μεγάλωσε και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Έχει τονιστεί η ανάγκη για την ενέργεια διάσωση, ιδιαίτερα μετά τον τραγικό χαμό του Θεοφάνη Ερμή Θεοχαρόπουλου στα βουνά των Τζουμέρκων. Έχουν γίνει πολλά βήματα από εκείνη την μοιραία ημέρα. Έχει υπάρξει ένας νόμος για την ενέργεια διάσωση. Τα πράγματα κυλούν με αργούς, θα έλεγε κανείς, ρυθμούς, την ώρα που αποτελεί πράγματι μία αναγκαιότητα και με αφορμή μία εκδήλωση που επαναφέρει το θέμα αυτό. Έτσι πραγματοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος, εδώ στα Γιάννενα, υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ηπείρου, το ερχόμενο Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου, για να υπενθυμίσει την ενέργεια διάσωση, την ανάγκη για να προχωρήσει και να έχουμε πραγματικά, να έχουν όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια, είτε βρίσκονται στα βουνά, είτε όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη. Το γνωρίσαμε ως τεχνικό σύμβουλο του Γιάννη Θεοχαρόπουλου, του πατέρα του Θεοφάνη Ερμή. Βέβαια, έχει πάρα πολλές ιδιότητες σχετικές φυσικά με το αντικείμενο. Έτσι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα για να πούμε για αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φιλόξενο σταθμό σας που μας έχει πάντα πάλι μαζί. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση ή να ξεκινήσουμε από την ουσία, με την έννοια ότι η ενέργεια διάσωση μπήκε ένα λιθαράκι, έχουμε ένα νόμο, τον οποίο ακόμη βέβαια δεν έχουμε δει στην πράξη και δεν έχουμε δει εκείνες τις κινήσεις που πραγματικά θα φέρουν στην χώρα μας την συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί και αυτό είναι μια αναγκαιότητα προκειμένου να προχωρήσει και να δούμε κατάλληλα κατάλληλα ελικόπτερα, ενέαέρια μέσα για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Όντως, από τις αρχές Νοεμβρίου έχει ψηφιστεί πλέον ο νόμος, ο οποίος ουσιαστικά θεσπίζει τον μηχανισμό για την ενέαρια διάσωση στη χώρα μας, Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος. Και έκτοτε δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει βήματα, και είναι κάτι το οποίο το λέμε και το τονίζουμε, έχουν γίνει βήματα, απλά έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα βάση του νόμου. Και πρέπει να παρθούν να ακολουθούν οι σωστές διαδικασίες, ώστε να μπορέσουμε πλέον να φτάσουμε και στις υπόλοιπες που χρειάζεται, στα υπόλοιπα βήματα που χρειάζεται, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έναν σωστό και λειτουργικό μηχανισμό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιτροπές στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες βάσει του χρονοδιαγράμματος τρέχουν για να καλύψουν τις ανάγκες, τις γραφειοκρατικές ουσιαστικά, αλλά και ουσιαστικά πάνω στο κομμάτι της ενέργειας διάσωσης. Οπότε από αυτό το κομμάτι το γραφειοκρατικό, τι περιμένουμε να προκύψει, να προκύψει ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν αυτό το έργο, παράγουν αυτό το έργο και σε άλλες χώρες, να δούμε το ενδιαφέρον που θα υπάρξει για τη χώρα μας ή είμαστε μακριά από αυτό? Όχι, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Ουσιαστικά οι επιτροπές πρέπει να αποφανθούν καταρχήν αν ως χώρα έχουμε τη δυνατότητα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει καταρχάς ως με τα υπάρχοντα μέσα σε αυτή την ανάγκη. Εκτιμώ ότι η Επιτροπή θα αποφανθεί ότι δεν έχουμε την δυνατότητα, ώστε να μετά να προχωρήσουμε στις προδιαγραφές που απαιτούνται, που έχουμε εμείς ως χώρα, που θα θέσουμε ως χώρα, για να βγει ένας διαγωνισμός διεθνής, βάσει βέβαια πάντα των κανονισμών της ΕΑΣΑ, δηλαδή όποιος θα πρέπει να έρθει να αναλάβει αυτό το έργο θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς της ΕΑΣΑ, γιατί είμαστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εγκαταστήσουμε που βάσει
φέρονται μέσα στο νομοσχέδιο και στην πορεία να αναλάβουν το έργο. Κύριε Παπαδάκη, επειδή με αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιείται το Σάββατο, φαντάζομαι στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι η εναέρια διάσωση δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που κάνουν το χόμπι τους στα βουνά ή ασκούνται, επιλέγουν να ασκηθούν εκεί, αλλά αφορά γενικότερα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά να συμβαίνουν στη χώρα καθημερινά, όπου εφόσον υπήρχε ένας τέτοιος μηχανισμός άμεσης πρόσβασης με το κατάλληλο προσωπικό, να μπορούσαν να σωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Στην αρχή υπήρξε το αρχικό σοκ από το χαμό του Θεοφάνη Ερμή, το οποίο ήταν πάρα πολύ λογικό, και ο κόσμος, ειδικά της ορειβατικής κοινότητας, ζήτησε να υπάρξει η δημιουργία φορέα ορεινής διάσωσης. Μετά έπεσαν λίγο οι τόνοι, ήρθαμε λίγο πάλι στην πραγματικότητα και τονίστηκε η αναγκαιότητα όχι ενός φορέα ο οποίος θα ασχολείται μόνο με την ορεινή διάσωση, γιατί κάτι τέτοιο καταρχήν δεν θα ήταν βιώσιμο. Τα περιστατικά δεν είναι τόσα ώστε να μπορεί ένας φορέας να λειτουργήσει και να είναι αποδοτικός απλά από τα ελάχιστα περιστατικά ορεινής διάσωσης που θα απαιτούνται. Και μετά από διαβουλεύσεις και συζητήσεις είπαμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα μοντέλο όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελβετία, όπως η Γερμανία, όπως η Πολωνία και όλες οι υπόλοιπες. Έχουμε πολλά στοιχεία γενικά από όλες αυτές τις χώρες που καταδεικνύουν το πώς λειτουργούν και ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπτουν. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι τα ορεινά περιστατικά είναι περίπου στο 4-5%. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιστατικά καθημερινά, περιστατικά τα οποία βοηθάνε ανθρώπους που έχουν βρεθεί είτε στην ανάγκη μετά από ένα τροχαίο, είτε ακόμα ενώ είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και παθαίνεις οποιοδήποτε επεισόδιο, καρδιακό, εγκεφαλικό κτλ. Είτε βρίσκονται στα σπίτια τους, είτε βρίσκονται κάπου στη μέση του δρόμου. Οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να προστρέξει και να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο με την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει μέσα σε ελάχιστο χρονικό περιθώριο να επέμβει και να μεταφέρει έναν ασθενή ή ακόμα και αν δεν χρειάζεται να τον μεταφέρει, να του παράσχει την πρωτοβάθμια προνοσοκομιακή βοήθεια που χρειάζεται. Εξάλλου, κύριε Παπαδάκη, το βλέπουμε καθημερινά με τις αεροδιακομιδές που γίνονται και τις περισσότερες, αν όχι όλες, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω, χρησιμοποιούνται αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, που αυτό φαντάζομαι, πέρα από το ενδεχομένως να μην έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές πλήρως, να είναι πλήρως εξοπλισμένο ή επανδρομένα με το προσωπικό που απαιτείται, είναι και μεγαλύτερο κόστος για τη χώρα. Οικονομικό εννοώ. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το έχουμε αναφέρει και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, ακόμα και στις σκέψεις μέσα στα Υπουργεία, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ελαφρυνθεί η συνεισφορά, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, εννοείται. Και εγώ από τον στρατιωτικό χώρο προέρχομαι, ήμουν στο πολεμικό ναυτικό, έχω κάνει αεροδιακομιδές από τα νησιά μέχρι και ορεινές διασώσεις. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να είναι στις πλάτες των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για ένα έργο της πολιτικής προστασίας καθαρά και τα μέσα τα οποία διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις επιβαρύνονται σημαντικά, θα έλεγα, καταναλώνοντας ώρες οι οποίες δεν μπορούν να αναπληρωθούν έκτοτε και βέβαια η συντήρηση ανεβαίνει κατακόρυφα. Νομίζω ότι το βλέπουμε. Νομίζω υπήρξαν τις τελευταίες μέρες και κάποιες συζητήσεις όσον αφορά και τα C-130 και τη διαθεσιμότητά τους. Μπορούμε να μιλήσουμε γενικά για τη διαθεσιμότητα των εναέριων μέσων των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να κάνουν αυτές τις διακομιδές. Δεν είναι τα κατάλληλα και βέβαια δεν μπορούν να κάνουν πρωτοβάθμια διακομιδή. Θα
Αν θέλετε, μισό λεπτάκι, έχει, αν θέλετε να επαναλάβετε, γιατί κάνει μία διακοπή το Skype σας αυτή την... Τώρα νομίζω επανήλθε. Αν θέλετε να επαναλάβετε τη τελευταία σας φράση. Ναι, δεν ξέρω μέχρι που ακούσατε. Έλεγα ότι τα ενάρια μέσα κάνουν δευτερογενείς αεροδιακομιδές, που σημαίνει ότι δεν θα πάνε να παραλάβουν έναν ασθενή από το σημείο του συμβάντος ή από το σημείο στο οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Θα πάνε να τον παραλάβουν αφού έχει σταθεροποιηθεί πρώτα από κάποια επίγεια μονάδα, από κάποιο αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο, δηλαδή από ελεγχόμενο χώρο, για να το μεταφέρει πάλι σε κάποιον ελεγχόμενο χώρο, με αποτέλεσμα τα όποια νοσοκομεία έχουν ελικοδρόμια αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να μην χρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει επιπλέον χρόνο και για τον ασθενή, προπάντων για τον ασθενή, αλλά και επιπλέον χρόνος για τα εναέρια μέσα. Τώρα, όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα που έχουν όμως πολύ μεγάλη σημασία, γιατί από τη στιγμή που η χώρα πάει να φτιάξει έναν τέτοιο μηχανισμό διάσωσης, καλό είναι να βάλει γερά θεμέλια και να κάνει τις καλύτερες επιλογές που έτσι θα συμβάλλουν στην διάσωση όσο των δυνατών περισσότερων ανθρώπων και την αξιοποίηση έτσι αυτής της δυνατότητας που θα έχει πλέον στα χέρια της. Θα αναφερθείτε σε όλα αυτά στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6.30 ώρα το απόγευμα, να πω, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Και παράλληλα, θέλω να μου πείτε για τους ομιλητές σε αυτό το τεχνικό κομμάτι, αλλά παράλληλα στόχος είναι να αναδειχθεί και μια άλλη πλευρά. Η σημασία της εναέριας διάσωσης και για την γενικότερη ανάπτυξη, αλλά και για την ανάπτυξη του τουρισμού. Και είμαστε σε μια περιοχή, και τα Γιάννενα και την Ήπειρο, με πλούσιο ορεινό όγκο, με πάρα πολλούς επισκέπτες, και δεν είναι λίγα τα συμβάντα που υπάρχουν κάθε χρόνο. Και φυσικά το δύσκολο ανάγλυφο, που μια υπηρεσία εναέριας διάσωσης σαφώς θα βοηθούσε τα μέγιστα. Έτσι ακριβώς είναι. Πέρα από το τεράστιο κοινωνικό έργο που μια τέτοια υπηρεσία μπορεί να προσφέρει στον Έλληνα πολίτη, η Ελλάδα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι μια τουριστική χώρα με ένα τεράστιο τουριστικό κεφάλαιο. Φέτος νομίζω αγγίξαμε τα 30 εκατομμύρια τουρίστες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας τιμούν με την παρουσία τους και με την οικονομική τους συνεισφορά. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς όταν έρχονται θεωρούν ότι μπορούμε να τους παρέχουμε μια πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην περίπτωση που έχουν κάποιο συμβάν, είτε αυτό είναι ιατρικό είτε είναι ιατρικής φύσεως πάντα, αλλά μέσω τραυματισμού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι η νοοτροπία των περισσότερων τουριστών είναι πριν πάνε σε κάποια χώρα να κάνουν μια τουριστική ασφάλεια. Αυτή η τουριστική ασφάλεια στις περισσότερες των περιπτώσεων, ειδικά για τον ξένο τουρίστα, σημαίνει ότι θεωρεί ότι θα έχει και μια αεροδιακομιδή. Αν απαιτηθεί, βέβαια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από την άλλη μεριά η Ελλάδα χάνει κεφάλαια από αυτή την έλλειψη, γιατί ενώ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ασφαλιστική αποζημίωση από αυτόν τον τουρίστα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε χάνεται και αυτό το κομμάτι, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει τις μονάδες της εναέριας διάσωσης, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, ώστε να υπάρχουν. Είναι ένα οικονομικό έσοδο, εν πάση περιπτώσει. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί για πάρα πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμη και αν εμείς δεν το έχουμε στο DNA μας, δεν νομίζω ότι όταν είναι να φύγουμε στο εξωτερικό το πρώτο που ρωτάμε είναι αν υπάρχουν υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, το αντίθετο συμβαίνει και ενδεχομένως και εμείς θα πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προαπαιτούμενο για πάρα πολλούς επισκέπτες. Σαφώς και είναι προαπαιτούμενο και θα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι ότι πολλές φορές όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, πέρα από το ότι θα πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια, πέρα από την ασφάλεια που μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν δεν έχουμε πληρώσει, γνωρίζοντας ότι έχουμε πληρώσει μια τουριστική ασφάλεια, αν ειδικά έχουμε αγοράσει τα εισιτήριά μας ή τη διαμονή μας με μια πιστωτική κάρτα, τις περισσότερες φορές αυτή η πιστωτική κάρτα έχει και μια τουριστική ασφάλεια μέσα, περιλαμβάνει μια τουριστική ασφάλεια. Αν λοιπόν έχει πληρωθεί ο λογαριασμός με την πιστωτική κάρτα, ε,
Έχουμε μια δυσκολία στην, έτσι στην συνομιλία μας σήμερα λόγω του διαδικτύου. Λέγατε ότι αν έχει πληρωθεί με πιστωτική κάρτα το ταξίδι αυτό, υπάρχει μέσα και η τουριστική ασφάλεια. Είναι ζητήματα νομίζω που πολλοί από εμάς δεν τα γνωρίζουμε έτσι, σε πολλά επίπεδα και σίγουρα είναι χρήσιμο να τα μαθαίνουμε. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για τους ομιλητές αυτής της εκδήλωσης. Η επιλογή σας με βάση τι έγινε? Η επιλογή μας έγινε και βάση της εντοπιότητος. Δηλαδή έχουμε αρκετούς ανθρώπους από την τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων, όπως είναι ο αγαπητός γιατρός Μιχάλης Βασιλείου, ο οποίος είναι και οδηγός βουνού και ο οποίος έχει εργαστεί και στην Ιταλία, οπότε έχει μια προσωπική εμπειρία πάνω στο θέμα της αεροδιάσωσης. Θα μιλήσει ο κύριος Χιούτης ως πρόεδρος ξενοδόχων του νομού Ιωαννίνων. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους από τον ιατρικό χώρο, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το κομμάτι, για την αναγκαιότητα του να έχουμε άμεσες διακομιδές των ασθενών και πόσο χρήσιμο είναι αυτό, όχι μόνο για έναν άνθρωπο ο οποίος απειλείται η ζωή του, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, δεν απειλείται η ζωή του, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, υπάρχει πιθανότητα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια αποκατάσταση και νοσηλείας ταυτόχρονα. Επίσης έχουμε τον κύριο Βασίλη Βράστο από την Ένωση, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ηπείρου, ο οποίος θα μας πει για το κομμάτι του πυροσβεστικού σώματος, να μας κάνει μια ενημέρωση όσον αφορά τη διάσωση στην Ήπειρο, με στατιστικά και δεδομένα. Και είναι και εκπαιδευτής ενηλίκων σε ό,τι αφορά την διαχείριση έκτακτων περιστατικών, οπότε γνωρίζει έτσι πολλά πράγματα και για το θέμα αυτό, επειδή έχει τύχει να συνομιλήσουμε μαζί και ενδεχομένως θα παρουσιάσει και κάποια δεδομένα στατιστικά σε ό,τι αφορά την περιοχή μας. Και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Έχουμε μία συμμετοχή από το εξωτερικό, από την μεγάλη εταιρεία, μη κερδοσκοπική εταιρεία της Ελβετίας, την Ρέγκα. Οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με την εναέρια διάσωση εδώ και 70 χρόνια. Θα είναι μαζί μας μέσω βίντεο, γιατί δεν μπορούσε να συμμετάσχει ζωντανά ο φίλος ο Στέφαν Μπέκερ, εκπροσωπώντας τη Ρέγκα και κάνοντας μία παρουσίαση όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που έχουμε όταν έχουμε μέσα στο ελικόπτερο ιατρό. Επίσης, εγώ θα κάνω μια ομιλία, η οποία αφορά την εναέρια διάσωση στην Ελλάδα και στον κόσμο, έτσι να δώσουμε μερικά στατιστικά στους φίλους μας που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση, όσον αφορά την εναέρια διάσωση. Και βέβαια θα είναι και ο Γιάννης ο Θεοχαρόπουλος που θα κάνει μια παρουσίαση στο τέλος. Επίσης, θα έχουμε... Με συγχωρείτε, ναι. Ήθελα απλώς συμπληρώστε ποιος άλλος είναι, αν έχουμε αφήσει κάποιον απ' έξω, γιατί είναι πράγματι πάρα πολλοί όσοι θα μιλήσουν, αρκετοί όχι τόσοι για να σας κουράσουν, αλλά αρκετοί για να καλύψουν το θέμα από όλες τις πλευρές. Οι παρουσιάσεις είναι αρκετά τα άτομα, αλλά έχουμε φροντίσει να είναι σε σύντομο χρόνο, δηλαδή κάθε παρουσίαση, ώστε να μην κουράσουμε. Δεν είναι αυτός ο στόχος και γνωρίζουμε ότι είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές να παρακολουθήσουμε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά έχουμε βάλει πολλά άτομα με γρήγορη εναλλαγή ακριβώς για αυτό το λόγο. Να πούμε 5 βασικές πληροφορίες στους ανθρώπους που θα μας παρακολουθήσουν από το ακροατήριο, ώστε να μην τους κουράσουμε. Οι γρήγορες εναλλαγές πιστεύω θα βοηθήσουν σε αυτό. Ο φίλος και σύμβουλος στα ιατρικά θέματα της Θεοφάνης Θερμής Θεοχαρόπουλος, ο φίλος μου Γιάννης ο Πανταζόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην επίγουσα ιατρική, θα κάνει και αυτός μια παρουσίαση όσον αφορά τη διακομιδή πολυτραυματία. Και έχουμε και τη φίλη μας την Αλεξάνδρα την Κουκούτσι, η οποία είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, και θα μας μιλήσει για τα ιατρικά προσόντα και τον ιατρικό εξοπλισμό των επίγειων δυνάμεων διάσωσης. Αυτές πάνω κάτω θα είναι οι παρουσιάσεις μας. Θα είναι, όπως είπα, σύντομες και περιεκτικές.
Εσάς κύριε Παπαδάκη και φυσικά της οικογένειας του Θεοφάνη Ερμή, ποιος είναι ο στόχος μέσα από αυτή την εκδήλωση? Έχουμε πάλι ένα μικρό πρόβλημα έτσι με το διαδίκτυο. Έχει παγώσει προς το παρόν η εικόνα. Δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Παπαδάκης. Ωραία, με ακούτε. Νομίζω επανήλθατε. Ναι, σας ακούω. Ο στόχος τώρα μέσα από αυτή την εκδήλωση ποιος είναι? Ο στόχος είναι να ενημερώσουμε γενικά για την αναγκαιότητα της εναέριας διάσωσης στη χώρα μας, να ενημερώσουμε για το τι έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο που έχει περάσει μετά το ατύχημα του Θεοφάνη Ερμή και όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει, το τι ενέργειες έχουν γίνει και από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί είναι σημαντικό και αυτό να ακουστεί. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι σαν χώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι είμαστε γύρω στα, να μην πω 50 χρόνια πίσω, ας πω 35. Μπορούμε να εξηγήσουμε κιόλας γιατί τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Ένας από τους λόγους είναι τα ατυχήματα που είχαν γίνει με τη Χελιτάλια στο διάστημα 2000-2003. Και βέβαια να λύσουμε και τα απορίες που μπορεί να έχει ο κόσμος. Και νομίζω και να αποτελείται και μια συνεχή υπενθύμηση, γιατί προφανώς γίνονται βήματα και προωθούνται κάποια πράγματα γραφειοκρατικά, αλλά ξέρουμε πάντα ότι όταν έτσι υπάρχει και ένα αίτημα της κοινωνίας και το κρατά συνεχώς ζεστό ένα ζήτημα, και πολλοί ήταν εκείνοι που κινητοποιήθηκαν και συγκινήθηκαν φυσικά από την περιπέτεια της οικογένειας Θεοχαρόπουλου και τον τραγικό χαμό του Θεοφάνη Ερμή, αλλά αποτέλεσε αυτό το έναυσμα για να ενωθεί μια πολύ μεγάλη παρέα. Όλες οι δυνάμεις έτσι, προς αυτό το τομέα να κινηθούν συντονισμένα και να απαιτήσουν. Και είχαμε φυσικά και το νόμο. Διαφορετικά, νομίζω σε διαφορετική περίπτωση, δεν ξέρω αν θα είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να έχουμε ένα νόμο εναέριας διάσωσης. Όντως, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ο τραγικός χαμός του Θεοφάνη Ερμή και ο ίδιος ο Θεοφάνης Ερμής μετά τα όσα έγιναν αποτελεί τον φάρο ουσιαστικά που μας καθοδηγεί, και παρόλο που ήταν ένα πολύ τραγικό γεγονός, προσπαθούμε να πάρουμε τα θετικά από το αποτέλεσμα αυτό. Και βέβαια η τεράστια δύναμη που δείχνει η οικογένεια του Θεοφάνη Ερμή έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα, θεωρώ. Και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποκλεινόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους και στην όλη τους προσπάθεια. Και βέβαια να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Ακριβώς. Και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου αυτό το όραμα του Γιάννη Θεοχαρόπουλου, της οικογένειάς του, να γίνει πραγματικότητα για να σωθούν χιλιάδες ζωές, ακόμα και αν δεν κατάφερε να σωθεί ο Θεοφάνης Ερμής. Αλλά νομίζω ότι το οφείλουμε όλοι, και η πολιτεία και όλοι εμείς. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Ο Θεοφάνης Ερμής κατάφερε να μαζέψει γύρω από τους γονείς του ανθρώπους με αρκετά μεγάλη εμπειρία και γνώση, και σειραίουν και άλλοι άνθρωποι σιγά σιγά δίπλα μας. Όλη αυτή η εμπειρία και η γνώση προσφέρεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να πάρθουν οι πιο κατά το δυνατόν οι πιο σωστές αποφάσεις για το πώς θα στηθεί και πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός. Όπως λέμε πάρα πολλές φορές, δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αυτό για το οποίο συζητάμε σε άλλες χώρες υπάρχει από εδώ και 70 χρόνια. Οπότε μπορούμε να αποτανθούμε και έχουμε ήδη αποτανθεί. Η Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος αυτή τη στιγμή είναι associate member της ΕΧΑΚ. Η ΕΧΑΚ είναι η European Hems and Ambulance Committee, μέσα στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ιατρικής, άμεσης ιατρικής, αν δεν κάνω λάθος κάπως. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι ουσιαστικά η σύμπραξη κάποιων αρκετών, θα έλεγα, εταιριών του χώρου. Οι περισσότερες από αυτές είναι είτε κρατικές είτε μη κερδοσκοπικές. Σκοπός τους δηλαδή είναι η φιλανθρωπική, η ανθρωπιστική παροχή, και μέσω αυτών των ανθρώπων, μέσω αυτών των επαφών, έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχουμε στα χέρια μας μια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να
Χάσαμε λίγο. Σας χάσαμε λίγο πάλι. Το μόνο που χρειάζεται από εκεί, άμα θέλετε να συνεχίσετε, γιατί πάλι κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Το μόνο που χρειάζεται, αν με ακούτε, είναι απλά να τα βάλουμε σε εφαρμογή. Δεν χρειάζεται επουδενή να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που προλογίσαμε ουσιαστικά λίγο αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία συμβολικά είναι και ενταγμένη στους εορτασμούς για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων. Στις 6.30 ώρα λοιπόν, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, εκεί όλοι οι ειδικοί θα μιλήσουν για την εναέρια διάσωση, με την ευχή να γίνουν όλα τα σωστά βήματα και η χώρα μας επιτέλους να αποκτήσει αυτόν τον μηχανισμό που σώζει ζωές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, για τη συνομιλία μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εκεί και περιμένουμε να δούμε και όλο τον κόσμο των Ιωαννίνων εκεί. Και εμείς από τη μεριά μας έτσι καλούμε σε αυτή την εκδήλωση για να δυναμώσει και έτσι το αίτημα ακόμη περισσότερο και να δείξουμε, να πιέσουμε, να αποτελέσει έτσι έναν μοχλό ακόμη πίεσης προκειμένου τα πράγματα να γίνουν και γρήγορα αλλά και σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι επιστρέφουμε στο στούντιο και θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή «Η ώρα της Ηπείρου». Η ώρα είναι 4:38 πρώτα λεπτά και εμείς είμαστε στην τελική ευθεία. Και θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, καταρχήν λέγοντάς σας πόσο μεγάλη είναι η συγκέντρωση, η αλληλεγγύη που δείχνουν και τα Γιάννενα μαζί με ολόκληρη τη χώρα, η συγκέντρωση ειδών από όλους τους φορείς που έχουν αναλάβει αυτό το έργο για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας που επλήγησαν. Πάρα πολύ μεγάλη είναι η ανταπόκριση και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο παράρτημα Ιωαννίνων και στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και στους Δήμους, οι οποίοι επίσης έχουν έτσι ανοίξει αυτό το δίκτυο και καλούν τους πολίτες σε διάφορα σημεία να παραδίδουν τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα μακράς διάρκειας και φυσικά ό,τι άλλο μπορούν να προσφέρουν ανάλογα και με τις ανάγκες και τα αντικείμενα που έχουν ζητηθεί από τις αρχές εκείνων των περιοχών και τους φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας. Λοιπόν, εμείς με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Λίγο διαφορετικό βέβαια, γιατί ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο τον δόκτωρα Αντώνη Αυγερινό, ο οποίος βρέθηκε στα Γιάννενα για πολύ λίγη ώρα, προκειμένου έτσι να παρευρεθεί στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων. Αναφέρθηκε όμως και στην μεγάλη βοήθεια που έχει σταλεί. Ήδη έγινε η πρώτη αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Τουρκία και τη Συρία. Και μάλιστα έτσι περιγράφει με συγκινητικό τρόπο το πώς οι Τούρκοι πολίτες υποδέχονται και τους ανθρώπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και φυσικά όπως είδαμε και τους διασώστες με συγκινητικό τρόπο. Αντιλαμβάνονται έτσι ότι τη βοήθεια ότι είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε, την στήριξή μας, την αλληλεγγύη μας και κάποια έτσι είδη που μπορούν να ανακουφίσουν τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς θα πάμε με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την εκδήλωση αυτή που φυσικά έτσι είναι και μια αναγνώριση στο πρόσωπο όλων αυτών των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται πάντα δίπλα μας σε οποιαδήποτε ανάγκη αλλά ακόμη και στις καλές στιγμές βοηθάνε, φροντίζουν να συνοδεύουν αγώνες προκειμένου να
γίνουν όλα ομαλά, να εξελιχθούν όλα ομαλά και να είναι εκεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εφόσον χρειαστεί. Είναι κοντά μας ακόμη και το καλοκαίρι, στην αντιπυρική περίοδο, με κάνουν περιπολίες προκειμένου να μην υπάρξει κάποια εστία ή να εποπτεύουν την περιοχή. Οι άνθρωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εδώ του Παραρτήματος Ιωαννίνων, είτε μιλάμε για διασώστες, είτε μιλάμε για την νοσηλευτική και κοινωνική υπηρεσία, είναι πάντα δίπλα μας. Και ελπίζουμε να συνεχίσουν έτσι για το επόμενο διάστημα και είμαστε βέβαιοι βέβαια γι' αυτό. Ας δούμε την εκδήλωση αυτή, στην οποία παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι αρχών και φορέων. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι με την εκπομπή «Η ώρα της Ηπείρου», ενώ στις 5 ακριβώς θα είμαστε μαζί για το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Καλή συνέχεια σε όλους. Παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνιου Αυγερινού, και με την ανακοίνωση για λειτουργία τμήματος νεότητας εντός του 2023, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων, παρουσία εκπροσώπων, αρχών και φορέων, αλλά και εθελοντών και από τα τρία σώματα, αυτά των διασωστών Σαμαριτών, νοσηλευτικής και κοινωνικής πρόνοιας. Για μια εκδήλωση επαιτειακή, καθώς συμπληρώνονται 109 χρόνια ζωής για το Περιφερειακό Τμήμα των Ιωαννίνων, αλλά και συμβολική με το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας, όπως αποδεικνύεται αυτές τις ημέρες, με τη συγκέντρωση και αποστολή υλικού στην Τουρκία και τη Συρία, έκανε λόγο ο κύριος Αυγερινός, τονίζοντας πως ο νέος και ανανεωμένος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μένει πάντα πιστός στις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Την κοπή της πίτας έκανε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, ο οποίος εξήρε το έργο του Ερυθρού Σταυρού, ενώ παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του τμήματος Ιωαννίνων, Κώσταντα Καλέτση. Μπορώ να πω με μεγάλη χαρά, κύριε Πρόεδρε, ότι γνωριζόμαστε χρόνια από την Αθήνα ακόμα, από την αρχή της θητείας σας, της πρώτης θητείας ως Πρόεδρου του Ερυθρού Σταυρού. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και φιλία. Αλλά μπορώ να πω επίσης ότι στα χρόνια που βρίσκομαι εδώ στα Ιωάννινα, δοκίμασα την αγάπη και των Προέδρων και των Μελών του Ερυθρού Σταυρού, τον σεβασμό και τη συνεργασία, έτσι ώστε και από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη να κάνουμε διάφορες ενέργειες, διάφορες δράσεις οι οποίες απέβησαν σε καλό της τοπικής κοινωνίας. Δεν χρειάζεται να απαριθμίσω εγώ τώρα το σπουδαίο έργο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο διακτηνίζεται σε πάρα πολλά αντικείμενα, κοινωνικά και οργανωτικά, αλλά οφείλω όμως να συγχαρώ και τον πρόεδρο και τον τοπικό πρόεδρο και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού για όλη αυτή τη δραστηριότητα, για όλες αυτές τις δράσεις, για όλη αυτή την προσφορά, η οποία έρχεται να ενισχύσει και την τοπική κοινωνία, αλλά και υπερτοπικά και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Παράδειγμα, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτές τις ημέρες, που ήδη πρωτοπορεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ήδη στέλνει σημαντικές βοήθειες στους τόπους όπου επλήγησαν από τους μεγάλους, τους τρομερούς αυτούς σεισμούς, και βλέπουμε τα αποτελέσματα, αλλά και τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει. Έρχεται λοιπόν ήδη ο Ερυθρός Σταυρός, αρρωγός στις προσπάθειες να αναποφιστούν αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό μας κάνει και υπερήφανους, αλλά απ' την άλλη μεριά μας συγκινεί, μας ενθουσιάζει και μας κινεί και εμείς όλοι να κάνουμε το ίδιο. Η Συμβουλή είναι από τις μεγαλύτερες και τη δική σας τη συνδρομή τη χρειαζόμαστε περισσότερο από όλους, και την πνευματική και την υπηρετική. Ό,τι γίνεται στη Μητρόπολη γίνεται από όλους μαζί, είναι προϊόν συνεργειών. Γνωρίζετε όλοι ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε κάτι σαν Μητρόπολη, ότι εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα ή εγώ προσωπικά, αλλά πάντοτε φροντίζουμε να συνεργούμε και με άλλους φορείς για να είναι το κοινό μας έργο. Και είμαι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται αρρωγοί ή δέχονται αυτές τις συνέργειες, έτσι ώστε ενωμένοι όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε μια φορά ακόμα. Παράλληλα, είπα, έχει και συμβολικό χαρακτήρα αυτή η εκδήλωση. Γιατί? Διότι το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο που εξελέγει από τις αρχαιρεσίες του 2022-29 Μαΐου
σηματοδοτεί τη νέα πορεία του νέου αναγεννημένου ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και δεν είναι σχήμα λόγου. Και παρακαλώ πολύ οι νέες και νέοι να προσέξουν ιδιαιτέρως. Γιατί αυτή τη στιγμή η πατρίδα έχει ανάγκη ένα πραγματικά σύγχρονο, κοινωνικό, καινοτόμο, αλληλέγγυο, αλτρουιστικό, αποτελεσματικό, αλλά πάνω απ' όλα διαφανή ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ειδικά στο τμήμα των Ιωαννίνων. Δεν κρύβω τα λόγια και δεν είμαι από αυτούς που θοπεύουν. Μιλάω ειλικρινά, μακριά από στίγματα και ενοχές του παρελθόντος. Δεν θα επιτρέψουμε λάθη, δεν θα επιτρέψουμε παρεκκλήσεις από αυτή την πορεία που έχουμε χαράξει, που τη χρωστάμε, το ξαναλέω, σε αυτούς τους υπέρλαμπρους ανθρώπους που λάμπριναν, που κατάβγασαν με τις απαράμιλες δράσεις και ενέργειές τους την ιστορική διαδρομή του έθνους. Πρέπει να είστε υπερήφανοι Ερυθροσταυρίτισσες και Ερυθροσταυρίτες. Γιατί σήμερα, αυτή τη στιγμή, ήδη έχουμε παραδώσει ακριβώς στο κέντρο αυτής της φοβερής, θα έλεγα, ίσως μοναδικής μετά από το 1999 για την Τουρκία καταστροφής, παραδώσαμε λοιπόν στις αποθήκες της Ερυθράς ημισελήνου της Τουρκίας. Και παραδώσαμε κάτω από τα χειροκροτήματα, κάτω από την αγάπη όλων αυτών, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι μας περιμέναν, και ξεκινώ από το Τελωνείο, όπου το Τελωνείο των Κήπων, όπου οι τελωνιακοί Τούρκοι σηκώθηκαν και με κλάματα ασπάζονταν τους δικούς μας οδηγούς, εθελοντές και συνοδούς. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βαδίζει αναγεννημένος, βαδίζει έχοντας πάντα φάρο φωτεινό τις 7 θεμελιώδεις αρχές. Πανανθρώπινες αρχές, ανθρωπισμός, ανεξαρτησία, αμεροληψία, εθελοντισμός, ενότητα, ουδετερότητα, παγκοσμιότητα. Σεβασμιότατε, είναι αξίες που συμβαδίζουν με αυτές τις ηθικές αξίες της Εκκλησίας. Και επειδή σέβομαι βαθύτατα το σεβασμιότατο, είναι ευτυχής, θα έλεγα, η τοπική κοινωνία που σας έχει έναν εμπνευσμένο, έναν χαρισματικό, ένα απόλυτα αποτελεσματικό και πάνω απ' όλα καθαρότατο Μητροπολίτη, και ειλικρινά ζηλεύω εδώ την τοπική κοινωνία που σας έχει, σεβασμιότατε. Χαιρετισμό απίφθινε επίσης ο Υφυπουργός Γιώργος Σαμυράς, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναγνωρίστηκε η συμβολή των αρχών και φορέων στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως της Περιφέρειας Ηπείρου και ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τις τιμητικές πλακέτες παρέλαβαν ο Αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης, ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσίμαρης και η Πρίτανης Άννα Μπατιστάτου. Το πρώτο το παραλάβατε και εδώ πριν λίγο. Είπατε ότι θέλω τον Ερυθρό Σταυρό ένα λιμάνι διαφάνειας και προσφοράς. Το έχετε πετύχει βεβαίως με τη συνδρομή όλων των ανθρώπων που συστρατευόμαστε στο όραμα και στην πράξη του Ερυθρού Σταυρού. Και το δεύτερο που είπατε είναι ότι το Α και το Ω, αγαπητέ μου σεβασμιότατε, του Ερυθρού Σταυρού είναι εθελοντές του. Και εδώ έρχομαι λοιπόν στο τμήμα Ιωαννίνων, για να σας πω, σίγουρα τα ξέρετε και παρακολουθείτε, ξέρω πόσο πάνω από το πεδίο είστε, αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Αυγερινέ. Πριν από λίγους μήνες, εδώ στα Γιάννα, με την καταλυτική συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, και βλέπω τα παιδιά εκεί στα πρώτα δύο τραπέζια, τους εθελοντές και τις εθελόντριες, διοργανώσαμε την πρώτη ποδηλατάδα για τυφλά παιδιά. Πήραμε διπλά ποδήλατα, κάναμε εκπαίδευση στα παιδιά που δεν είχαν ανέβει ποτέ σε ποδήλατο, μπροστά μπήκαμε εμείς οι βλέποντες και πίσω τα τυφλά παιδιά. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω και να σας πω, που τα ξέρετε βεβαίως, ότι εδώ δεν τυχαίο ότι στα Γιάννενα ο Ερυθρός Σταυρός έχει μια πολύ έντονη παρουσία. Νομίζω είναι και το πολυπιθέστερο τμήμα στην Ελλάδα, ή ένα από τα πολυπιθέστερα, ναι. Διότι να σκεφτούμε μόνο το εξής, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 14.000 κληροδοτήματα. Τα 11.000 εξ αυτών προέρχονται από πού? Από την Ήπειρο. Είμαστε ένας λαός της προσφοράς, της αγάπης και της υπευθυνότητας. Σας ευχαριστώ λοιπόν, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και προσφορά. Τελευταία θέλω να ευχαριστήσω το τμήμα των Σαμαριτών αλλά και τον Πρόεδρο, που
πρώτη πανελληνίως και μεταξύ των πρώτων χώρων παγκοσμίως. Ο σεβασμιότατος το υποστηρίζει και το ξέρει πολύ καλά αυτό. Έχουμε εκπαιδεύσει, ακούστε παρακαλώ, 7.500 άτομα στο οποίο λες και στιγμή. Σήμερα η κυρία Καβλακούδη εκπαιδεύει με μια οδηγία που ήρθε από την ΕΠΟ. Υπουργέ, όλες οι ομάδες του επαρχιακού πρωταθλήματος αλλά και όλοι οι αθλητικοί φορείς, εάν δεν έχουν απεινιδωτή και δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν μπορούν να έχουν άδεια, δεν μπορούν να παίξουν έναν αγώνα. Η Ήπειρος εδώ και 6 χρόνια τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι πρότυπο επιτομή ανθρωπιστικής προσφοράς με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πάντα, παντού, άμεσα και αμερόληπτα δίπλα μας. Παντού σε όλο τον κόσμο. Εμείς ως Δήμος θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι και θα είμαστε συνέχεια δίπλα σε όλες τις δράσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό περιμένουμε. Ευχαριστώ ολόθερμα το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Εθνικού Σταυρού για τη σημερινή τιμητική διάκριση και για την ανεκτήμητη υποστήριξή σας στο δικό μας εκπαιδευτικό έργο. Θέλω να σας πω μόνο δύο κουβέντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί εσείς μας προσφέρετε περισσότερα από ό,τι προσφέρετε εσείς. Ξέρω ότι στο πρώτο έτος της Δημότος Ιατρικής, σε ένα ολόκληρο εξάμεινο, μας κάνετε μαθήματα στους φοιτητές μας και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φόρτο. Είναι ένα μάθημα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και είναι ένα μάθημα το οποίο προσφέρει πάρα πολλά στους δικούς μας φοιτητές, σχεδόν όλοι οι φοιτητές μας το παίρνουν στο πρώτο έτος. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα ρίχνουμε ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία. Ο κύριος Δεκαλέτσης από την πλευρά του σημείωσε πως η πανδημία στέρισε από το τμήμα, αν και ένα από τα πολυπληθέστερα στη χώρα, αρκετούς εθελοντές, ανακοινώνοντας πως ξεκίνησαν νέες τάξεις εκπαίδευσης εθελοντών σε όλα τα σώματα, ενώ εντός της χρονιάς θα λειτουργήσει και τμήμα νεότητας. Έχουμε πραγματικά, αν και από τα πολυπληθέστερα τμήματα, έχουμε πραγματικά απώλειες. Και στο σκοπό αυτό, για να το καλύψουμε, σας ενημερώνω ότι και από τα τρία σώματα στην παρούσα φάση έχουν ξεκινήσει νέες τάξεις εθελοντών και στην νοσηλευτική και στους αμαρίτες και τον επόμενο μήνα και στην πρόνοια. Έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη το όραμα του Ερίκου Τινάν και στα Γιάννενα, να το συνεχίσουμε γιατί πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι το έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και 3-3,5 χρόνια και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και να το μεταφέρουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι όταν αναλάβαμε το 2019 με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ένα από τις πρώτες σκέψεις μας ήταν να κάνουμε ένα τμήμα που ποτέ δεν υπήρχε στα Γιάννενα. Ένα τμήμα νεότητας. Δεν μας άφησε ο κορονοϊός, θα το κάνουμε όμως μέσα στο 2023. Μέσα στο 2023 θα έχει ο Ελληνικός Εθνικός Σταυρός των Ιωαννίνων και Τμήμα Νεότητας. Σας ευχαριστώ. Ένα μικρό κομμάτι, όπως ήθεστε. Όχι τόσο μικρό. Για τον Χριστό, για την Παναγία, για τον Άγιο Βασίλειο, για τον Άγιο Γεώργιο. Και μετά, αφού έχουμε εδώ τον Μεγάλο Πρόεδρο, έτσι, θα κόψουμε τον πρώτο για τον Πρόεδρο. Εμείς ευχαριστούμε, τιμή μας να βρίσκεστε στα Ιωάννινα. Και χαρά μου που σας συναντώ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να κόψουμε και για το τοπικό μας.